centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Κουρκοπούλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Είναι κάτι πάρα πολύ καινούργιο για όλους μας. Online δημοπρασία δεν έχω ξανακούσει. Τι ακριβώς θα γίνει και κυρίως πώς θα γίνει? Ναι, είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Είναι ένα καινούριο εγχείρημα, ναι. Και δυστυχώς το επιβάλλει. Λόγω βεβαίως του κορονοϊού, έτσι. Ναι. Είναι κάτι που το κάνουμε γιατί πρέπει να μπορέσουμε κι εμείς να προμηθεύσουμε τους γουνοποιούς οι οποίοι χρειάζονται μια πρώτη ύλη, ναι. Αλλά να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και την υγεία τους. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο επιβάλλουν οι παρούσες συνθήκες λάσων και του κορονοϊού, της επιδημίας της μεγάλης που έχει συμβεί στην Ευρώπη και παντού. Και θέλουμε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να προμηθευτούν τα γουνοδέρματα που χρειάζονται. Πώς θα γίνει όμως αυτό, πώς το στείνεται? Δηλαδή οι γουνοποιοί θα είναι στα σπίτια τους και θα κάνουν αυτό που κάνουν και όταν είναι στο δημοπρατήριο. Ναι, μέσα στην αίθουσα δημοπράτησης, ναι. Στην ουσία πώς θα γίνει αυτό? Υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα είναι ανοιχτή. Στην ουσία είναι ανοιχτή από εχθές, θα μπορούν να μπαίνουν τα γουνοδέρματα, να βλέπουν δηλαδή ποια είναι αυτά με βάση τους καταλόγους, να κάνουν τις προσφορές τους. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ απλή η πλατφόρμα αυτή, εύχρηστη και κατανοητή. Είναι πολύ εύκολο να βρουν και τις οδηγίες χρήσης μέσα στην ιστοσελίδα μας και από αύριο θα αρχίσει να πραγματοποιείται η πραγματική online δημοπρασία. Από τις 9 μέχρι τις 6, 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, περίπου και κατά προσέγγιση. Ναι. Θα γίνεται κατά τις ημέρες της εβδομάδος, ναι. Και για 3 εβδομάδες, από 23 Μαρτίου μέχρι 9 Απριλίου. Τώρα, είχαν αναβληθεί το προηγούμενο διάστημα, νομίζω, οι περισσότερες δημοπρασίες, έτσι δεν είναι, όπως και οι εκθέσεις. Δεν έχει πραγματοποιηθεί. Καμία δεν έχει πραγματοποιηθεί. Όχι. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη απόπειρα να γίνει με αυτόν τον τρόπο μια δημοπρασία. Από την άλλη, κυρία Κουρκοπούλου, βλέπετε ότι και τα γουναράδικα έχουν κλείσει. Έτσι. Και μάλιστα κανείς δεν ξέρει και για πόσο. Αυτό τώρα, πόσο θα επηρεάσει και την ίδια την δημοπρασία? Δηλαδή υπάρχει διάθεση αυτή τη στιγμή με κλειστά γουναράδικα να πάνε οι γουναράδες μας σε δημοπρασία, έστω και online? Να αγοράσουν την πρώτη ύλη τους. Ναι, να αγοράσουν την πρώτη ύλη τους, ναι. Κοιτάξτε, η δημοπρασία είναι κάτι που απευθύνεται σε όλο τον κλάδο παγκοσμίως. Ναι, οπότε παρόλο που είναι οι επιχειρήσεις κλειστές, φαντάζομαι και παγκοσμίως είναι με τον άλλον ή τον άλλον τρόπο κλειστές. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι μόνο στην Καστοριά αυτό το φαινόμενο ή το βρίσκεται παντού? Όχι, παντού είναι κλειστές. Βέβαια, στην Κίνα έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ενεργοποιούνται. Αλλά τη στρατηγική. Α, στην Κίνα άρχισαν να ανοιγούν. Σιγά σιγά, ναι, έχουν αρχίσει να ενεργοποιούνται. Το θέμα είναι όμως ότι η στρατηγική τους, η επιχειρηματική και η προμήθεια της πρώτης ύλης είναι κάτι που προφανώς θα θέλουν να κάνουν και σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να προωθούν και τα γουνοδέρματα σε μια κατεργασία. Ναι. Είναι κάτι δηλαδή που είναι χρονοβόρο από μόνο του και θα θέλουν να ξεκινήσουν να το κάνουν. Γιατί η επόμενη δημοπρασία, έτσι κι αλλιώς, η δική μας είναι τον Ιούνιο. Όλη αυτή η διαδικασία είναι κάτι που κρατάει αρκετό καιρό, η προμήθεια και η κατεργασία. Οπότε για να φτάσουμε στο σημείο της παραγωγής χρειάζεται ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κύριε Κουρκοπούλου, θέλουν και επιθυμούν να μπουν στη διαδικασία. Να μπουν στη διαδικασία. Με αυτό το εγχείρημα που είναι πρωτόγνωρο και για εσάς, επαναλαμβάνω, δεν ξέρετε πώς θα συμπεριφερθεί, πώς θα συμπεριφερθούν οι ενδιαφερόμενοι. Έχετε βάλει στάνταρ, έχετε βάλει ταβάνι, έχετε βάλει στόχους από αυτή τη διαδικασία? Περιμένετε πολλά ή κρατάτε μικρό καλάθι? Οι επαφές που έχουμε με όλους τους πελάτες μας δείχνουν ότι βρίσκουν εύκολη την πλατφόρμα μας, ότι είναι κάτι απλό για αυτούς, ότι για τα γουνοδέρματα τα οποία θέλουν αυτή τη στιγμή και για τα οποία έχουν επιθυμία να αγοράσουν, δεν έχουν κάποιο δισταγμό να τα προμηθευτούν και ηλεκτρονικά online. Μάλιστα. Με το διαδικτυακό αυτό τρόπο. Με τα χρήματα πώς θα γίνεται? Με τον ίδιο τρόπο που πληρώνουν και όταν πληρώνουν στη φυσική δημοπρασία. Οι διαδικασίες είναι ίδιες.
μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη για τις τιμές πριν κλείσουμε, δηλαδή πώς θα κινηθούν πιστεύετε σε αυτή τη διαδικασία, στην πρώτη δημοπρασία ουσιαστικά της χρονιάς. Οι τιμές είναι ορισμένες από τη δημοπρασία, όπως είναι και στη φυσική δημοπρασία ορίζονται και από εκεί και πέρα μπαίνει ο πελάτης και κάνει την προσφορά του. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, να είστε καλά και ας ελπίσουμε αυτή η φουρτούνα να περάσει γρήγορα. Να είστε καλά, μακάρι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.